Στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης θα χτυπά τις επόμενες ημέρες η καρδιά του τουρισμού με το δίδυμο Φιλοξένια Χοτέλια να ανοίγει τις πύλες του και να υποδέχεται πάνω από 600 εκθέτες συνολικά από 18 χώρες. Η φετινή διοργάνωση έχει ως στόχο την περαιτέρω διεθνοποίηση καθώς αξιοποιεί τη σημαντική παρακαταθήκη της ποιοτικής και ποσοτικής ανόδου του ελληνικού τουρισμού. Νομίζω ότι σηματοδοτεί την εικόνα του ελληνικού τουρισμού. Υπάρχει μια αύξηση, όπως ξέρουμε όλοι, στον εισερχόμενο τουρισμό. Η Φιλοξένια έχει αναδειχθεί ως το σημαντικότερο ραντεβού όχι μόνο των Ελλήνων επιχειρηματιών του τουρισμού, αλλά και όλης της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, δηλαδή η περιοχή των Βαλκανίων και ακόμα παραπάνω. Νομίζω ότι και φέτος η Φιλοξένια, που είναι ανεβασμένη στα μεγέθη της, θα είναι έτσι μια πολύ σημαντική έκθεση με ουσία για τις επιχειρηματικές συναντήσεις. Πρέπει να πω ότι είναι πάνω από 600 εκθέτες στις δύο κατηγορίες, και στη Φιλοξένια 400, στη Φιλοξένια 200 τριχοτέλεια. Έρχονται πάνω από 300 hosted buyers, δηλαδή το πρόγραμμα των προσκεκλημένων ισχυρών εμπορικών αγοραστών τουριστικού προϊόντος από το εξωτερικό. Έχουν κλειστεί ήδη πάνω από 4.000 ραντεβού με ελληνικές επιχειρήσεις, παραγωγούς τουριστικού προϊόντος για να κάνουν δουλειές για την επόμενη σεζόν βεβαίως. Οι χώρες οι οποίες προέρχονται είναι περίπου 40. Έχουν αυξηθεί οι διεθνείς συμμετοχές όσον αφορά τους εκθέτες. Νομίζω ότι παίρνει τα χαρακτηριστικά πλέον της διεθνοποίησης, ασχέτως αν ήταν η μεγαλύτερη έκθεση στην περιοχή. Έχει και τα χαρακτηριστικά της διεθνοποίησης πλέον, γιατί και όλη η γειτονιά μας συμμετέχει στην έκθεση. Η Χοτέλια φέρνει ότι πιο νέο στους κλάδους του εξοπλισμού, των ξενοδοχείων και της εστίασης με παράλληλες δράσεις και σεμινάρια. Η έκθεση είναι χωρισμένη σε 5 τομείς που απευθύνονται σε όλους τους κλάδους της τουριστικής βιομηχανίας. Η Χοτέλια σαν έκθεση είναι μια έκθεση με μεγάλο ανταγωνισμό, γιατί το τουριστικό προϊόν είναι αυτό το οποίο αναπτύσσεται και εξελίσσεται στη χώρα μας. Παρόλα αυτά, έχει πλεονεκτήματα αρκετά, και το πιο δυνατό της πλεονέκτημα είναι αυτό που λέμε συνέχεια, το ότι γίνεται παράλληλα με την Φιλοξένια και έτσι δίνει τη δυνατότητα και βοηθάει εκθέτες και επισκέπτες να μπορούν να έχουν όσο το δυνατόν καλύτερες συναλλαγές και επαφές μέσα στο χώρο της έκθεσης. Η έκθεση είναι χωρισμένη σε 5 τομείς, οι οποίες καλύπτουν σχεδόν όλο τον κλάδο της τουριστικής βιομηχανίας, όλους τους κλάδους. Και όπως είπαμε, έχει να κάνει με την ανακαίνιση, με τη δόμηση, με το καφέ και το ποτό, με τον εξοπλισμό εστίασης και ξενοδοχείου, με τον εξοπλισμό που έχει να κάνει με την υγιεινή και την καθαριότητα, με τις τεχνολογίες και γενικά με όλο το φάσμα που έχει να κάνει με τον τουρισμό. Ενισχυμένη θα είναι η ξένη παρουσία στις εκθέσεις από γειτονικές χώρες όπως η Τουρκία, η Κύπρος, αλλά και χώρες όπως το Περού, οι Φιλιππίνες και η Ινδονησία. Η Φιλοξένια τα τελευταία χρόνια αποτελεί σημείο αναφοράς του τουριστικού κλάδου, καταγράφοντας μάλιστα φέτος άνοδο των εκθεσιακών συμμετοχών. Η Φιλοξένια μαζί με τη Χοτέλια θεωρούμε ότι αποτελούν ένα, λέμε, τον απόλυτο προορισμό για τον τουρισμό, για τον κλάδο, για τους επαγγελματίες του τουρισμού και τους επισκέπτες και το κοινό της Θεσσαλονίκης και της Βορειοελλάδος, αλλά και των Βαλκανίων. Έχουμε φέτος πάρα πολλές συμμετοχές ομαδικές από τα Βαλκάνια που θα έρθουν σαν επισκέπτες, προσκεκλημένοι και δικοί μας προσκεκλημένοι, αλλά και αυτόνομες ομαδικές συμμετοχές. Κοιτάξτε, συγκεκριμένα για την Φιλοξένια, λέμε ότι η έκθεση αντικατοπτρίζει την κατάσταση του κλάδου. Η Φιλοξένια τα τελευταία χρόνια, παράλληλα με τον ελληνικό τουρισμό, γνωρίζει σταδιακή άνθηση και αύξηση όσον αφορά και στην ποιότητα και στην ποσότητα. Στην 33η Φιλοξένια εκπροσωπείται όλη η τουριστική Ελλάδα, καθώς συμμετέχουν και οι 13 περιφέρειες αλλά και πολλοί τουριστικοί δήμοι.